Λίγο πριν φύγω για την Ελλάδα, που έλειψα λίγες μέρες αρκετές, λίγες αρκετές μέρες, κάποιος υπερήπαινε να εξομολογηθεί στο εξομολογητάριο. Εγώ, επειδή ήταν ζέστη εκείνες τις μέρες, είχα ανοίξει το παράθυρο του εξομολογηταρίου. Κοιτάξτε, δεν ακούει έξω κανείς από το εξομολογητάριο, έξω δεν ακούγεται. Αλλά έξω, απ' έξω, μέσα ακούγεται. Δηλαδή, άμα φωνάζει κάποιος έξω από το εξομολογητάριο, τα ακούω όλα εγώ που είμαι μέσα. Γιατί φωνάζει. Και επειδή έχει και έναν τρούλον η εκκλησία, φαίνεται κινείται και ένας αντίλαλος, έτσι, σαν μεγάφωνο, μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω, και ακούγεται. Κάποιος λοιπόν είπε ότι είπε στους άλλους μέσα γίνεται μάχη. Γίνεται μάχη μέσα στο εξομολογητάριο. Τι μάχη γίνεται? Λέει, ο πάτερ φωνάζει και μάλιστα βρίζει και μάλιστα βλαστημά. Τέλος πάντων, κάποιοι πράγματι έξω, ήταν και μεσημέρι, και επειδή μαζεύονται είναι η ώρα που έρχονται και παίρνουν το φαγητό, εκατοντάδες άνθρωποι που παίρνουν φαγητό από τη Μητρόπολη, εντάξει, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και άνθρωποι έτσι λίγο ασθενείς, ψυχιατρικά κτλ. Τσακώνονται συχνά πυκνά. Ο εσένα να βάλει σου παραπάνω, εμένα βάλει μου παρακάτω, εδώ και σου δυο μαντορίνια, εμένα και μου τρία, και πάνε πια ένα στον έναν του άλλο και τσακώνονται. Τώρα για τις πράγματα. Πράγματι, τσακώνονταν κάποιοι έξω από το εξομολογητάριο και φώναζαν και βαστιμούσαν. Εντάξει, εγώ τώρα κόβω τον παράθυρο να φωνάζω, ας πούμε, έδωκα σημασία, έκανα δουλειά μου. Ο άλλος τ' άκουγε. Και επίστευε ότι εγώ που ήμουν μέσα στο εξομολογητάριο, τσακώνομαι τον άνθρωπο που εξομολογείτο, τον έβριζα και βλαστιμούσα. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα, πού να ξέρω. Μπήκε μέσα, εξομολογήθηκε, έφυγε. Μπαίνει ο επόμενος. Λέει, πάτερ μου, θα είσαι πολύ ταραγμένος, ε? Λέω, όχι, δεν είμαι ταραγμένος. Λέει μου, επειδή προηγουμένως σε φώναζες, είπα μου. Πότε φώναξα, γιέ μου? Λέω, και μέσω μέρη έχω ρίξει να φωνάζω. Που μέσα λέμε, τελειώνεται να πάτε σπίτι σας, να ησυχάσω κι εγώ. Να τσιριλώ και να φωνάζω. Λέει μου, μα αυτός ο κύριος που ήταν εδώ είπε μας ότι φώναζες προηγουμένως με τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Δεν φώναζα τίποτε. Και δεν φτάνει που φώναζες, έβριζες τον κιόλας. Έβριζα και βλαστήμα κιόλας. Βρε παιδί μου, εγώ δεν ευλαστήμα και ρόμο μου μικρό και δεν έπαινε εκκλησία. Να βλαστημίσω τώρα, νομίζω έχω τα μυαλά μου ακόμα. Τώρα αν τα χασα, μπορεί, αλλά λέω, δεν νομίζω να έκαμε έτσι πράγμα. Πώς το άκουσε? Τον πιάνω τηλέφωνο, τον ήξερα. Έλα λίγο, πάτερ μου, γέροντα μου, και εσύ άνθρωπος είσαι, λοιπόν, πώς είναι έτσι μέσα κλεισμένος. Θα δούμε να μου σου λένε ο άλλος. Θα το ρεμάντσε, πιάσασαι για να με δικαιολογήσεις. Να μου πεις ότι είμαι άνθρωπο και πια με τα νεύρα που ήμουν κλεισμένος. Λέει, μα αφού άκουας. Λέω, κύριε, λες, να μου που έγινε, να μου που έγινε, να μου που έγινε. Ύστερα κατάλαβα ότι ήταν ανοιχτό το παράθυρο, ακούετουν η φωνή των ανθρώπων που τσακώνονταν μπόξω από το εξομολογητάριο μέσα, εκείνος ήταν μπόξω από την πόρτα, άκουε μέσα αυτό και έγιναν ολόκληρη υπόθεση. Λέω, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει καχυποψία. Δηλαδή να έχει αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, κακούς λογισμούς. Να μην παράγει καλούς λογισμούς. Καλά, για μένα σκέφτηκες ότι δυνατόν να φωνάζει και να ορίεται τους άνθρωπος και μάλιστα με τον άνθρωπο που εξομολογείται και ευκήκα της και ο χαμογελαστής στο τέλος που το εξομολογητάριο. Τέλος πάντων, πάντως είναι γεγονός ότι αυτός ο οποίος χάνει την αγάπη χάνει και την καθαρότητα της ψυχής του. Αυτός ο οποίος δεν έχει αγάπη δεν έχει ούτε ταπείνωση. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, παιδιά. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο. Κανένας υπερήφανος δεν έχει πραγματική αγάπη. Και αυτός που είναι υπερήφανος και εγωιστής στερείται αυτήν τη χάρη του Θεού και ταλαιπωρείται. Και δεν ταλαιπωρείται μόνο ο άνθρωπος που λέει ότι δεν έχω κάποιον να αγαπήσω και να δώσω την αγάπη μου,
αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 50% βάσανος, αλλά 100% βάσανος είναι αυτός ο οποίος την αγάπη των άλλων ανθρώπων την διαστρέφει, την παραποιεί, την κάνει διαστραμμένη και δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν ανάμεσα μας και άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά και έχουν άλλα αισθητήρια και άλλα κριτήρια, όχι όπως τα δικά μας, και άλλα μάτια με τα οποία βλέπουν και επικοινωνούν και συνομιλούν.